όλα τα χρόνια, αλλά φέτος και φέτος επίσης πάρα πολύ. Ήταν δίπλα μας, στα καλά, στα άσχημα, μας βοήθησαν, μας στήριξαν, έδωσαν το παρόν δυναμικά όπου έπρεπε, όπου το χρειαζόταν η ομάδα με τη φωνή τους, και στο τέλος της ημέρας όλος ο οργανισμός δουλεύει για να κάνει χαρούμενο και τον κόσμο. Πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός, όλα γίνονται για τον κόσμο της ομάδας, για να γίνει, να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να προσφέρουμε τίτλους στους υποστηρικτές της ομάδας. Κώστα, το τελευταίο που μένει σίγουρα είναι το κύπελλο, αλλά το ότι ο κότς της χρονιάς, δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Βεζέκοφ, το επίκεντρο MVP, είναι μια επιβράβευση όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού για τον τρόπο που δουλεύετε. Όλη η χρονιά ήδη είναι μια επιβράβευση για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Το τι θα γίνει, το είπε πάρα πολύ σωστά. Το τι θα γίνει σε αυτό το Final Four δεν σημαίνει ότι γυρνάς πίσω αποτυχημένος στην περίπτωση που χάσεις τον τρόπο. Δεν διαγράφει τη χρονιά που έχουμε κάνει. Δεν διαγράφει το δεδομένο του ότι έχουμε τερματίσει πρώτοι, το ότι έχουμε κάνει όλα αυτά τα ρεκόρ που είπατε και εσείς ότι έχουμε κάνει, το ότι έχουμε το καλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας για το 23-24, ότι έχουμε το καλύτερο προπονητή της Ευρωλίγκας για το 23-24, το ότι έχουμε την παραδοσία. 2-23, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Θα το έχουμε για το χρόνο. Το κρατάμε καμπάτσα. Όλα αυτά δεν διαγράφουν την προσπάθεια που έχει γίνει και δεν διαγράφουν την επιτυχία που έχει κάνει. Την αναγνώριση που έχουμε βλάβει από όλους τους αντίπαλους προπονητές και παίχτες. Όλα αυτά είναι μια αναγνώριση για την ομάδα και είναι ένα παράσημο τέλος της ομάδας. Σίγουρα ο τίτλος είναι το πιο βασικό πράγμα και γι' αυτό είμαστε εδώ και εννοείται ότι αυτό είναι που θέλουμε πιο πολύ από όλα και από οτιδήποτε. Αλλά δεν διαγράφει όλα αυτά. Κώστα, πόσο διαφορετικά έχεις προετοιμάσει τον εαυτό σου σε σχέση με τον πρώτο Final Four του 2012. Γιατί τώρα είσαι και βετεράνος στο Final Four, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, η εμπειρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό. Διαφορετικά ζεις μια στιγμή όταν τη ζεις για πρώτη φορά, διαφορετικά όταν την έχει ζήσει κάποιες φορές, αλλά πάντα η αναμονή, η προσμονή για να μπει στο κήπεδο και να παίξει αυτά τα παιχνίδια είναι το ίδιο μεγάλη. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι χαρούμενος που τελειώσαμε με όλο αυτό και τελειώνουμε και μαζί σας εδώ τώρα για να μπούμε, ξέρεις, λίγο στο κομμάτι της συγκέντρωσης και να υπάρχει μόνο η προσμονή του αγώνα.